Βρισκόμαστε στο επιμελητήριο Τρικάλων, στο περίπτερο του επιμελητηρίου Τρικάλων, όπου λαμβάνουν χώρα μέρος 5 εκθέτες. Είναι 2 μητυροκομικά προϊόντα, η Βιοσάλ με τις σαλάτες, καθώς επίσης και 2 με ποτά. Τα προϊόντα του Αμαράντου είναι παραδοσιακά προϊόντα Τρικάλων, όπως είναι το κασέρι και το κεφαλοτήρι, καθώς και επίσης και φέτα. Η εταιρεία Βιοσάλ παράγει παραδοσιακές σαλάτες, αλυφές, τυροσαλάτα, τυροκαυτερή, τζατζίκια. Είμαστε καθαρά εξαγωγική εταιρεία, 40% του τζίρου μας είναι εξαγωγές, καθώς επίσης και τα γνωστά τυριά Τρικάλων, διβάνες. Από εκεί είναι η εταιρεία Τσιλιλής, όπου είναι το γνωστό τσίπουρο Τσιλιλή, και από την άλλη πάντα είναι τα κρασιά και τα τσίπουρα του Τσίνα, το Μετέωρο. Πόσο εύκολο είναι γενικά αυτά τα προϊόντα να εξάγονται και στο εξωτερικό, να μαθευτούν ακόμη περισσότερο δηλαδή έξω? Πραγματικά πιστεύω ότι αν κάποιος, οποιοδήποτε παραγωγός, πιστέψει και δει την εξαγωγή και το έξοδο της εξαγωγής σαν επένδυση, θα πετύχει. Θέλει μια επιμονή, θέλει σωστή ποιότητα και σταθερή ποιότητα σε αυτό που θα εξάγεις. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα έρθουν. Ο κόσμος στρέφεται στα ελληνικά προϊόντα περισσότερο? Πιστεύω ναι, πως τα πιστεύετε πλέον τα ελληνικά προϊόντα. Τι το ιδιαίτερο έχουν έτσι ώστε να τα ξεχωρίζει από τα εισαγόμενα προϊόντα? Ναι. Πιστεύω ότι όλα τα ελληνικά προϊόντα είναι το μικροκλίμα της Ελλάδος, είναι η χλωρίδα, η πανίδα που δίνει κάποια χαρακτηριστικές γεύσεις στα προϊόντα μας, ώστε αυτά να ξεχωρίζουν. Μιλάμε από το μέλι, από το γάλα, από το τυρί, από οτιδήποτε έχουμε, γεωργικά προϊόντα, τα οποία είναι πραγματικά ανώτερης ποιότητας σε σχέση με κάποια ανταγωνιστικών χωρών. Και το λάδι μας είναι πολύ εξαίρετο, άρα βάζοντας... Εγώ πάντα λέω ότι ό,τι βάζεις, βγάζεις. Από τη στιγμή που θα βάλεις πρώτη καλή ύλη, θα βγάλεις και ένα σωστό προϊόν, τελικό προϊόν.